του προπονητή που μέσα από τα αποτελέσματα και τη γενικότερη παρουσία του έχει κερδίσει τον κόσμο του Απόλλωνα. Ταβόρ, κερδίσει ο Κολ, Ήρεφ. Είναι καλή η πάσα για τον Πίτα, αμέσως το σούτ, αυτή είναι η πρώτη τελική με προϋποθέσεις προσπάθεια του Απόλλωνα. Με τον Γιάννη τον Πίτα μόλις βρήκε τον τρόπο να κάνει το σούτ αλλά να μην ευστοχή. Ο Έουλες στέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά τον Τεϊσέιρα είναι άστοχη. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε σε καλή θέση λίγο έξω από την μικρή περιοχή, να κινείται στο κεντρικό διάδρομο και να έχει επιλογές και δεξιά και αριστερά. Η μπάλα φτάνει στον Χάμπο που έφυγε από τα στόπερ και βρέθηκε και έστειλε την μπάλα απέναντι. Κεφαλιά από τον Ταβόρ, σούτ από τον Χαμάς έξω. Τόρες. Ριέρα. Παπαφώτης θα κάνει το σούτ πάνω στον Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς. Πρώτη τελική με σούτ από πλευράς της ΑΕΛ. Ο Σάντος κινείται στην πλάτη του Χαμάς. Το γύρισμα, γκολ για την ΑΕΛ, ο Τσέποβιτς. 1-0, ανοίγει το σκορ. Ύστερα από αυτήν την οργανωμένη προσπάθεια και την γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Παλιά από τον Παπαφώτη. Απέναντι στον Σάντος. Θα ελεγχθεί βεβαίως η φάση και από το VAR. Πολύ ωραία η πάσα προς το μέρος του Τσέποβιτς. Γιατί κινήθηκε από οριακή θέση ο Σάντος. Προσπαθεί να την διώξει αλλά κατέληξε στον Ψύχα. Στον Γιάνκα τώρα στην περιοχή. Δοκάρι! Πολύ μεγάλη φάση και δεύτερη φάση για τον Απόλλωνα με το σουτ από τον Ήλιεφ. Διπλή ευκαιρία με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σε ανισορροπία η άμυνα της ΑΕΛ με τρεις παίκτες εκδηλώνει την επίθεση του Απόλλων. Με τον Πίτα και τον Γιάνκα κοντά του κάνει το σούτο Πίτας και σημειώνει το 1-1. Εκπληκτικό γκολ από τον Γιάννη τον Πίτα. Στο 68ο λεπτό ο Απόλλων φέρνει τον ντέρμπι στα ίσα. Και ο Γιάννης Πίτας φτάνει στην επίτευξη του 7ου του τέρματος στο φετινό πρωτάθλημα. Και δείτε τους δύο παίκτες που δίνουν στηρίγματα. Στον Πίτα ο ίδιος από το ύψος της περιοχής προτιμά βλέποντας ότι είναι απέναντι από την εστία και έχοντας εμπιστοσύνη στο δυνατό δεξί του πόδι να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας αφήνοντας τον κεραυνό να μην μπορεί να αντιδράσει, έπεσε αλλά ήταν αδύνατον να αποκρούσει και έτσι λοιπόν ο Απόλλων φτάνει στην ισοφάριση, νέα δεδομένα στον ντέρπι. Τέλεσε ο Έουλερ. Η κεφαλιά από κοντά, αυτή ενδεχομένως να είναι και η απόκρουση του της χρονιάς του Γιωβάνοβιτς από τα 2 μέτρα. 3 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης, ενώ ο Χαμάς επιτίθεται, στέλνοντας την παλιά απέναντι, δίστασε ο κεραυνός, η κεφαλιά, γκολ ο Ίντια! 2-1 ο Απόλλωνας στο 90 λεπτό! Τα καταφέρνει και σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Τσόρνικερ. Το γυρίζει και είναι πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη. Με την χρυσή αλλαγή του Γερμανού. Ο Ίντια έπιασε μια κεφαλιά, η μπάλα πήγε στη γωνία, έπεσε ο κεραυνός. Εδώ ξανά η σέντρα απέναντι, δείτε τον Ίντια ανεβαίνει ψηλά και δίνει τέτοια κατεύθυνση στην μπάλα που είναι αδύνατον ο κεραυνός, παρά το γεγονός ότι κάνει την εκτείναξη στη γωνία του, να μπορέσει να αποσοβήσει τον γκολ. Το πρώτο τέρμα του Ίντια με τα χρώματα του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. 25ο λεπτό. Τέλος της αναμέτρησης. Ο Απόλλων παίρνει μια πολύτιμη νίκη, την 14η του στο πρωτάθλημα, φτάνει στους 44 βαθμούς.